Από το Πάσχα δεν έχω καμιά ειδοποίηση. Φαντάζομαι αυτός είναι και ο λόγος που σας ενεργοποίησε να κάνετε δήλωση εξαφάνισης. Ναι, ναι. Την ψάχνουμε και εγώ και ο αδερφός της. Ο θείος της. Είναι άρρωστος ο θείος της, γι' αυτό δεν είναι εδώ. Όλοι την περιμένουμε. Όλοι την περιμένουμε. Είχε καλή σχέση με τον πατέρα της. Πάρα πολύ καλή σχέση με τον πατέρα της. Είχε αδυναμία ο ένας τον άλλον. Και με μένα είχε καλή σχέση. Κάναμε πράγματα μαζί. Αλλά ήταν άλλος χαρακτήρας, διαφορετικός από μένα. Δεν δίνει αξία στον εαυτό της. Δεν δίνει αξία. Είναι περίπου όπως τη βλέπουμε στις φωτογραφίες. Υπάρχει κάποια απόκληση στα κιλά της. Ναι, δεν αδυνάτησε, δεν φροντίζει τον εαυτό της τώρα. Πιστεύω εγώ, γιατί τελευταία που την είχα δει, δεν φροντίζει τον εαυτό της, αδυνάτησε πάρα πολύ. Τα μαλλιά της είναι ίσια και μακριά. Ίσια και μακριά, μαύρα. Η χαρά της ζωής είναι αυτό το παιδί για τους άλλους. Με αυτό της τον πέταξε στα σκουπίδια. Έχει κάνει κάποιες παρέες που θεωρείτε ότι την έχουν επηρεάσει στις αποφάσεις της, στις αντιδράσεις της. Έπαιξε μεγάλο ρόλο οι παρέες που έκανε, γιατί ακριβώς αυτό που είπα, ότι δεν επέλεγε τις παρέες της. Δεν επέλεγε. Όποιος την πλησίαζε και της καλομιλούσε, ήταν έξω καρδιά. Γι' αυτό θυμώνα εγώ περισσότερο. Για αυτές τις παρέες. Γιατί ήταν κοπέλα πολύ... Αυτή την καλοσύνη της εκμεταλλευτήκαν ορισμένοι. Είχε σχέση με κάποιον άνθρωπο στο παρελθόν που... Είχε πολύ μικρή. Ότι... Η πρώτη τη σχέση την πλήγωσε πάρα πολύ. Η πρώτη σχέση. Σε 16-17 χρονών την πλήγωσε πάρα πολύ και σκοτώθηκε αυτός μετά, και από εκεί και πέρα δεν σήκωσε κεφάλι το παιδί μου. Το κουβαλάει μέσα της αυτή την απώλεια.